Έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες και βέβαια ακούγονται πάρα πολλά. Η δική σας η άποψη, είστε αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, για την δεύτερη, για την πρώτη πενταετία μάλλον μετά τα 3,5 χρόνια? Να σας πω, μέχρι στιγμής δεν ασχολήθηκα καθόλου με τα θέματα των εκλογών, γιατί ο Δήμος έχει έργο και ένας που είναι πάνω στα πράγματα πρέπει να ασχοληθεί με το έργο του Δήμου του και τις εκλογές να τις αφήσει σε δεύτερη μοίρα, θα έλεγα. Είναι κάτι που ναι μεν με απασχολεί, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θέτω πρώτη προτεραιότητα. Προτεραιότητά μου είναι αυτό το οποίο έχω ξεκινήσει. Έχω βάλει κάποιες βάσεις, κάποια θεμέλια σε αυτόν τον Δήμο, τον ενιαίο Ραφίνα Πικερμίου, με πολλά αρνητικά τα οποία βρήκαμε και πολλά χρέη, τα οποία θα αναφερθούν αναλυτικά και θα τα γνωρίζετε όλοι σας. Είστε αισιόδοξος για τις επερχόμενες εκλογές? Εάν θέλετε μία ευθεία έτσι απάντηση, αυθόρμητα θα σας έλεγα ναι. Είμαι αισιόδοξος, γιατί βλέπω τον κόσμο ότι είναι ικανοποιημένος από αυτό το έργο, το οποίο έχουμε προσφέρει αυτά τα 3,5 κουτσουρεμένα, θα έλεγα, χρόνια. Και είναι σημαντικό αυτό το οποίο έχουμε προσφέρει και δημιουργήσαμε ήδη μία υποδομή και θα είναι άδικο και κρίμα να την χάσουμε και να την... δεν ξέρω ποια άλλη συνέχεια θα υπάρχει, αλλά οπωσδήποτε αν υπάρχει η συνέχεια της δικού σας αρχής σήμερα, πιστεύω ότι θα είναι προοδευτική. Πάντως υπάρχουν πολλοί υποψήφοι, μαζεύονται πολλοί υποψήφοι. Στην δημοκρατία έχουμε και καλό είναι να κατεβαίνουν. Αυτό είναι, αρκεί να έχουν τη θέληση και την όρεξη, όχι μόνο να κατέβουμε για να κατέβουμε για τα κοινά και να ονομαστούμε δήμαρχος ή αντιδήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος. Εδώ πρέπει να υπάρξει όρεξη για δουλειά. Και να ξέρουν ότι το μήνυμα του Καλλικράτη είναι ότι είναι με λίγους, με λιγότερους πόρους, αυτό το λέμε κάθε φορά και εκφράζομαι εγώ στο λόγο μου, είναι γεγονός πλέον, και ότι πλέον ο αιρετός δεν αμείβεται όπως θα έπρεπε να αμειφθεί. Σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Είστε αισιόδοξος για την χρονιά που έρχεται και εν ώψη των δημοτικών εκλογών? Πάντα στη ζωή μας πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για να πετύχουμε αυτό που ζητάμε. Έχει ακουστεί ότι θα είστε υποψήφιος, αλλά με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι που το αποδέχεστε? Εγώ κατεβαίνω σαν ανεξάρτητος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία που με στηρίζει και όποιον με στηρίζει. Είστε αισιόδοξος τελικά ότι θα τα καταφέρετε? Πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Αν έχεις θέλει στη ζωή σου και έχεις αποδείξει τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, το αποδεικνύει αυτό άλλο στη διαδρομή της ζωής μου, πιστεύω να τα καταφέρω. Πάντως υπάρχουν αρκετά μεγάλος αριθμός υποψηφίων στο συγκεκριμένο Δήμο, έτσι δεν είναι? Δεν σημαίνει κάτι αυτό? Δεν σημαίνει ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολος ο προεκλογικός αγώνας? Πάντα τα δύσκολα είναι τα ωραία, δεν τα εύκολα. Καλή χρονιά, κύριε Βουλιούς. Είστε αισιόδοξος για το 2014 εν ώψη και των δημοτικών εκλογών? Για το 2014 όσον αφορά τις δημοτικές εκλογές, προφανώς είμαι αισιόδοξος. Για τα υπόλοιπα δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Σήμερα όμως είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή της Γεννησίνης. Μας θύμισε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάει στην Ελλάδα. Ελπίζουμε η ευλογία του να φέρει τα προσδοκόμενα των ευχών σας και ελπίζω να φέρει και σε μένα αυτά που επιθυμώ. Πάντως, και σε όλους υγεία και ευτυχία. Η αλήθεια πάντως είναι ότι μαζεύεστε πολλοί υποψήφοι τελικά στο Δήμο από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Δεν είναι θέμα πόσοι δηλώνουν την πρόθεση, έχει σημασία πόσοι θα καταλήξουν. Ο αγώνας είναι τώρα στα σκαριά, ετοιμάζονται να κατέβουν όλοι, αλλά πιστεύω ότι όλα τα άρματα δεν μπορούν να κατέβουν σωστή. Θα το δούμε όμως ποιος θα καταφέρει και ποιος θα μείνει πιο πίσω να υποστηρίξει άλλους. Σε ό,τι αφορά τη δική σας υποψηφιότητα, θεωρείτε δεδομένη την καθοδό σας? Η δική μου υποψηφιότητα, όταν ανακοινώθηκε το Νοέμβριο του 2012, ήδη υπήρχε το μήνυμο κατά του συνδυασμού. Οπότε δεν τίθεται θέμα να κατέβει ή να μην κατέβει, τίθεται θέμα ποιοι θα συστρατευτούν πίσω από αυτήν την προσπάθεια.